32 γραμμάρια της επικίνδυνης ναρκωτικής ουσίας Crystallize ή αλλιώς μεταμφεταμίνης εντόπισε η Καν Λεμεσού, η οποία συνέλαβε ως ύποπτους Ιρανό 37 ετών και την Κύπρια συμβία του 25 ετών. Μετά από πληροφορία για διακίνηση σκληρών ναρκωτικών, η αστυνομία εντόπισε στο αυτοκίνητο του Αλλοδαπού 30 γραμμάρια Crystallize και μια ζυγαριά ακριβίας. Στη συνέχεια, με συγγραφή συγκατάθεσή του, έγινε έρευνα στην οικία του, στην παρουσία της συντρόφου του, Κύπριας, 25 ετών, όπου ανεβρέθησαν ακόμη 2 γραμμάρια κρυσταλλικής σκόνης, όπως και στο όχημα. Και οι δύο παραδέχτηκαν ενοχή. Το κρύσταλ είναι μια επικίνδυνη ισχυρή χημική ουσία, ανήκει στην ίδια κατηγορία με την κοκαίνη και άλλα ισχυρά ναρκωτικά και μεταξύ άλλων είναι διεγερτικό, καταστρέφει την υγεία του ανθρώπου και προκαλεί απώλεια μνήμης. Πρώτα ενεργεί ως διεγερτική και στη συνέχεια αρχίζει να καταστρέφει συστηματικά το σώμα. Κατά συνέπεια, συνδέεται συστηματικά με σοβαρά προβλήματα υγείας, στα οποία περιλαμβάνονται απώλεια μνήμης, επιθετικότητα, ψυχοτική συμπεριφορά και πιθανή βλάβη στην καρδιά και στον εγκέφαλο. Το Crystallize χρησιμοποιείται από άτομα όλων των ηλικιών, αλλά είναι περισσότερο γνωστό ως ναρκωτικό των κλαμπ, ενώ σύμφωνα με τους ειδικούς προκαλεί χρονιαία εξωγενή ψύχωση, η οποία έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με τη σχιζοφρένεια.